Ας υποθέσουμε ότι πέφτει στα χέρια σας ένα πραγματικό κείμενο του 5ου μετά Χριστών αιώνα, μια διαθήκη και λέει ότι αφήνω στα παιδιά μου κινητά και ακίνητα και αυτοκίνητα. Είναι έτσι καταγεγραμμένο. Πέμπτος αιώνας υπήρχαν αυτοκίνητα. Φυσικά όχι. Ακίνητα ναι. Λοιπόν τι είναι τα αυτοκίνητα. Η έννοια του αυτοκινήτου είναι φιλοσοφική. Πρώτος μίλησε για το αυτοκίνητο ο Πλάτωνας χαρακτηρίζοντας την ψυχή αυτοκίνητο, ότι η ψυχή είναι αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι αυτοκίνητος, κινείται αφεαυτής. Ο Δε συμπλήκιο, νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 6ου αιώνα, συνέχισε αυτή τη διδασκαλία και μίλησε για αυτοκίνητα ζώα ότι τα ζώα είναι αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν όταν έδινε κάποιο το παιδί του αυτοκίνητα, του έδινε κοπάδι, ζώων, οποιοδήποτε ζώο, το οποίο μετακινείται. Βέβαια και οι άνθρωποι μετακινούνται, αλλά πήρε αυτή τη σημασία. Η έννοια του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης η νεότερη κυρίως από το 1896 και μετά, που οφείλεται στην ελληνική λέξη. Πώς το είπαν. Αυτό το αυτό είναι το οτο, οτομομπίλ, οτομομπάιλ, και μετά έγινε αούτο στα γερμανικά ότο σε 15 ευρωπαϊκές γλώσσες λέγεται έτσι το μισό του αυτοκινήτου. Επομένω, επομένως η ελληνική γλώσσα είναι παρούσα σε πάρα πολλές νέες εφευρέσεις και όχι ανακαλύψεις.